Μεγάλη Πέμπτη σήμερα, κορύφωση του θείου δράματος, και για το τι είναι, τι σημαίνει αυτή η μέρα, με απλά λόγια θα μας πει τώρα ο πατήρ Βαρνάβας Γιάνγκου, ηγούμενος της Ιεράς Μονής της Αγίας Θεοδόρας εδώ στη Θεσσαλονίκη και υπεύθυνος του Γραφείου Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης σε Θεσσαλονίκη. Πατέρα Βαρνάβα, καλή σου μέρα. Καλή μεγάλη Πέμπτη. Να είστε καλά. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Καλή Ανάσταση. Και καλή Ανάσταση, πραγματικά. Τι είναι τελικά η Μεγάλη Πέμπτη, για πέστε μας. Κοιτάξτε, όλη η Μεγάλη Εβδομάδα δεν είναι η περιγραφή κάποιων ιστορικών γεγονότων τόσο όσο η πρόταση ζωής. Μια στάση ζωής, ένα ύφος και ήθος ζωής. Κυρίως το βλέπουμε από τη Μεγάλη Πέμπτη που αρχίζει, με τη μέρα αυτή που σήμερα το πρωί γιορτάζουμε το μυστικό δείπνο, την υπερφιά προσευχή του Κυρίου, τον νηπτήρα που έπλωνε τα πόδια των μαθητών, καθώς και τα τίμια πάθη του και την προδοσία. Τι λέει η Εκκλησία μας στην απόλυση που διαβάσαμε χθες? Λέει ότι υπερβάλλουσαν αγαθότηταν οδόν αρίστη την ταπείνωση υποδείξας εν τον ύψο τους πόδος των μαθητών. Δηλαδή, σε μια εποχή που κυριαρχεί ο ισχυρός και υπάρχει μια μορφή εκμετάλλευσης και προσπαθεί κανείς να βρει την αξία του με το να γίνεται ανώτερος από τον άλλο εξωτερικά, ο Κύριος μας δίνει μια άλλη πρόταση και λέει ότι θέλετε να ζήσετε πραγματικά ελεύθεροι και να έχετε μέσα σας χαρά, να μας υποδείχνει αυτόν τον τρόπο της ταπείνωσης, να υπηρετούμε ο ένας τον άλλο. Το παράδοξο είναι αυτό, ότι ο πολύ ψηλός Θεός έγινε άνθρωπος και εμφανίζεται στη δόξα του όταν είναι πάνω στο Σταυρό. Βγαίνει από τον εαυτό του και λέει ότι δεν ήρθε να διακονηθεί αλλά να διακονήσει. Και μας καταδεικνύει έτσι το αληθινό, ποια είναι η αληθινή εξουσία. Δεν είναι ο κατεξουσιασμός, αλλά είναι η διακονία. Έχουμε λοιπόν τέτοιον Θεό που μας αγαπάει τόσο πολύ, εμφανίζεται ως έσχατος, και όταν είναι έσχατος και αδύναμος, τότε πραγματικά είναι ισχυρός και τότε είναι δοξασμένος, και μας δείχνει αυτόν τον τρόπο να διακονούμε ο ένας τον άλλο, να υπηρετούμε ο ένας τον άλλο, να δίνουμε χώρο ένας τον άλλο. Τότε αν είχαμε τέτοιο ύφος, ξέρετε, θα ήταν διαφορετικός και ο κόσμος μας. Επειδή δεν νιώθουμε αυτή την πληρότητα την εσωτερική, αυτό το λόγο ύπαρξης που μας γεμίζει, προσπαθούμε να γεμίσουμε το να είμαστε κυρίαρχοι πάνω στον άλλον και να τη χάνουμε μιας αναγνωρίσεως ή να φαινόμαστε παντοδύναμοι. Και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Λοιπόν, έρχεται ο Κύριος και το ανατρέπει αυτό. Και μας δείχνει ότι η δόξα του, αυτό είναι το παράδοξο, είναι ο Σταυρός. Και αυτό που ήταν πριν σύμβολο εσχήνης, ντροπής και καταδικής, το καθαγιάζει ο Κύριος και γίνεται σύμβολο νίκης. Και ανέβαινε πάνω στο Σταυρό. Και τι γίνεται πάνω στο Σταυρό? Αυτό είναι πραγματικά ανατροπή του τρόπου που σκεφτόμαστε. Με το Σταυρό ξεπλένει τις αμαρτίες μας. Συμφιλιωνόμαστε ξανά μαζί του που απομακρυνθήκαμε. Και τι κάνει ο Κύριος? Ξέρετε ποιο βάζει πρώτο στον Παράδεισο? Λέει ο Παράδεισος ήταν κλειστός, ανοίγει, και με τον Σταυρό του Κυρίου ανοίγει. Και ποιο βάζει πρώτο στον Παράδεισο? Δεν βάζει κανέναν τέλειον άνθρωπο. Δεν βάζει κανένα καθώς πρέπει και να έρθει. Βάζει ληστή στον Παράδεισο. Και αυτό λένε το κατόρθωμα του Σταυρού. Και λένε τιμή για τον Παράδεισο να έχει τέτοιον Κύριο που Υιούς Γέννης, Υιούς Κολάσσιος, δηλαδή Κλιματίας, τους μεταποίησε Υιούς Βασιλείας, Υιούς Παραδείσου. Ναι. Αυτό από μόνο δίνει μια ελπίδα στον κόσμο. Γιατί καταλαβαίνει ότι ο Χριστός δεν είναι για τους καλούς μόνο, κυρίως για τους κακούς. Δεν είναι για τους σημαντικούς, είναι για τους ασήμαντους. Είναι για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και άπλωσε τα χέρια του για να αγκαλιάσει όλη την οικουμένη. Και αυτό εμείς το χαιρόμαστε και το δοξάζουμε και στην Εκκλησία. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία ζούμε κάτι που είναι παλαβό για τα πράγματα του κόσμου. Λατρεύουμε, γιορτάζουμε και πανηγυρίζουμε το Σταυρό και τον Τάφο. Δεν θρηνούμε, πανηγυρίζουμε. Γιατί ο Σταυρός και ο Τάφος είναι απόδειξη, είναι τα τεκμήρια της αγάπης του Θεού. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιον Θεό που θυσιάζεται για μας, όχι για τους καλούς, για τους αμαρτωλούς, τότε τα πράγματα αρχίζουν και παίρνουν μια άλλη στροφή μέσα μας. Τα βλέπουμε διαφορετικά και δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος αυτό δεν το αντιλαμβάνεται. Νομίζω ότι είναι ένας Θεός ο οποίος μας καταδικάζει, μας πνίγει, μας κυνηγάει. Ο τιμωρός Θεός όπως το... Και βλέπουμε ένα Θεό ο οποίος είναι αδύναμος. Και τι λέει, ξέρετε, κι άλλο εκπληκτικό. Το διαβάσαμε χθες, λέει ο Χριστός είναι οραπιστής και μη οργιστής. Δεν αντιστάθηκε σε αυτούς που τον κυνήγησαν. Η Εκκλησία αληθινή του Χριστού είναι αυτή που δεν
αντιστέκεται στις προσβολές και τότε νικάει. Δεν νικάει όταν υπερισχύει έναντι των άλλων, έναντι των εχθρών της. Αλλά η Εκκλησία σώζει, νικάει όταν δέχεται να ιτηθεί. Όταν ανεβαίνει στο Σταυρό. Δυστυχώς εμείς έχουμε μια κοσμική αντίληψη πραγμάτων, μετρούμε τη δύναμη με εξωτερικά μέτρα. Η Εκκλησία όμως του Χριστού είναι κάτι άλλο. Σιωπά, ανεβαίνει στο Σταυρό, δέχεται την σχήνη, δέχεται την προσβολή και τότε μεταμορφώνει και τότε σώζει. Και κάπου αλλού ξέρετε λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Χριστός δεν άλλαξε τους ανθρώπους και δεν τους μετέβαλε δια της μετανοίας όταν έκανε θαύματα τόσο όσο όταν ανέβηκε στο Σταυρό. Τότε τον αναγνώρισε, γιατί ο λόγος του επιβεβαιώθηκε με το Σταυρό. Δεν ήταν απλώς θεωρίες όπως κάνουμε εμείς συνήθως. Ναι, πάρα πολύ έτσι προσεκτικά σας άκουσα και εκείνο το οποίο έτσι γεννάται ως ερώτημα, αν και το απαντήσατε, θέλω να το θέσω το ερώτημα, διότι είναι και πάρα πολύ επίκαιρο. Πώς επιτρέπει τέτοιο εξευτελισμό ο Θεός μας για τον ίδιο, έτσι, γιατί ο Χριστός ήταν Θεός, έτσι ήρθε με ανθρώπινη διάσταση, βέβαια και άνθρωπος. Πώς επέτρεψε αυτόν τον εξευτελισμό του Σταυρού, τον λιθοβολισμό, να τον αποδοκιμάζουν, να τον πετροβολούν, να τον κάνουν ό,τι τον έκαναν, λοιπόν, ενώ θα μπορούσε να το αποτρέψει αυτό. Το έκανε για αυτούς τους λόγους που μας είπατε πριν, και με αυτή τη λογική μήπως εξηγούνται πάρα πολλά έτσι, στο διάβα του χρόνου και πολλά που συμβαίνουν σήμερα, στο ερώτημα που μπορεί να θέσει οποιοδήποτε άνθρωπος, γιατί ένας καλός άνθρωπος να έχει υποστεί τόσες το σταυρό του μαρτυρίου, γιατί ο Θεός να επιτρέπει να γίνονται τέτοια εγκλήματα ξεβάρος του ανθρώπου από ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ισχύ τους και πατούν επί πτωμάτων. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι εύκολο να το κατάλαβει ο άνθρωπος με τη λογική, έτσι όπως αντιλαμβάνεται τα πράγματα και με τον τρόπο που προσεγγίζει τη ζωή και την κοσμοθεωρία που έχει. Λέει ο Κύριος, ταύτα έδι παθήν και εισελήφθη στη δόξα του. Ταύτα, αυτά έπαθε για να αποκαλύψει τη δόξα του, να αποκαλύψει το μεγαλείο του, να αποκαλύψει την αγάπη του. Και αν δεν ταπεινωθούμε, δεν μπορούμε να δοξαστούμε μέσα μας, να γευτούμε τις αποκαλύψεις και τα δώρα του Θεού. Αυτό είναι το μυστήριο του Θεού, το μυστήριο του Σταυρού αν θέλετε, που όπως λέει ο Απόστολος Παύλος είναι σκάνδαλο για τους Ιουδαίους, μορία για τους Έλληνες. Αυτό δεν μπορεί εύκολα να το αντιληφθεί ο άνθρωπος με μια μαθηματική λογική. Όπως λέει κάπου αλλού η Γραφή, αν ο σπόρος δεν παίζει στη γη, δεν πατηθεί, δεν θα καρποφορήσει. Όπως και η γυναίκα λέει, όταν δείχνει έχει πόνους, αλλά έχει χαρά για το ότι ήρθε άνθρωπος στον κόσμο. Αυτή είναι η δύναμη του Σταυρού, που είναι μορία για τον άνθρωπο, τον έξυπνο του κόσμου, και είναι σκάνδαλο για τον δυνατό. Αυτό είναι όμως το μυστήριο και η δύναμή του, που σημαίνει ότι σε μια εποχή, ξέρετε, που υπάρχει εκμετάλλευση και απουσία της αγάπης και τελικά θάνατος είναι η απουσία της αγάπης, έρχεται ο Κύριος και μας δείχνει τον τρόπο θανάτο, θάνατον πατήσας, δηλαδή με τον θάνατο του ιδίου θελήματος, του θελήματός μου, του εγωκεντρικού θελήματός μου, με τον θάνατο της ατομικότητάς μου, νικέται ο θάνατος που είναι η απουσία της αγάπης. Και αποκαλύπτεται η αγάπη του Θεού, που δεν είναι λόγια αλλά είναι θυσία. Μια αγάπη που δεν αποδεικνύεται με το σταυρό, με την θυσία. Μια θυσιαστική και μια ματωμένη αγάπη είναι μια ναρκισιστική αγάπη, είναι μια εγωκεντρική αγάπη, είναι μια υπολογιστική αγάπη. Και τέτοια αγάπη δεν σώζει. Γι' αυτό το λόγο εμείς ζούμε τον θάνατο, την απουσία νοήματος, την απουσία χαράς, που είναι απουσία εν τέλει αγάπης. Και έρχεται ο Κύριος και μας δείχνει ότι θέλουμε να ζήσουμε τη νίκη με τον ανικηθεί ο θάνατος που είναι απουσία της αγάπης. Έρχομαι και σας δείχνω την αγάπη μου. Πρώτα με το μυστικό δείπνο, που τι λέει, λάβετε φάγετε. Ο κόσμος τι λέει, έλα να σε φάω για να σε νικήσω, για να σε ζήσω. Ο Χριστός λέει, ελάτε να με φάτε για να ζήσετε. Δεν είναι ανατροπή αυτό το πράγμα? Αυτή λοιπόν η αντίληψη δεν είναι εύκολο να τη δεχθεί ο άνθρωπος αν δεν έχει γευτεί τον φωτισμό, την χαρά του Θεού και δεν έχει μια εσωτερική, ένα εσωτερικό βάθος και μια εσωτερική ποιότητα. Αυτό λοιπόν είναι ένας άλλος τρόπος και δυστυχώς και εμείς στην Εκκλησία
Δεν το ζούμε έτσι, δεν το φανερώνουμε έτσι. Γι' αυτό ο κόσμος πολλές φορές αρνείται την Εκκλησία. Όχι γιατί η Εκκλησία δεν είναι αυτή που θα τον αναπαύσει. Ίσως εμείς, για να αποδεικνύουμε αυτό το ήθος του Κυρίου μας, αυτό το ήθος το σταυρικό, που είναι το τεκμήριο της αγάπης του, που είναι αγάπη όχι μόνο για τους δικούς του, για τους εχθρούς κυρίως. Και αυτό είναι που μπορεί να εμπνεύσει και να λιώσει το φρόνημα του ανθρώπου. Όχι η επίπληξη, αλλά η θυσία. Όταν εγώ θυσιάζω το θέλημά μου, θυσιάζω το συμφέρον μου, θυσιάζω τον χώρο μου για να δώσω χώρο στον άλλον να ανασάνει, να αναπνεύσει, να πάρει οξυγόνο. Γιατί ξέρετε, για τα μέτρα του κόσμου, δυνατός είναι αυτός που μπορεί και έχει πολλούς οπαδούς. Δυνατός είναι αυτός που μπορεί και ελέγχει τους πάντες, έτσι δεν είναι? Και τέτοιο είναι το σύστημα το κοσμικό. Θέλει να ελέγχει τα πράγματα. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, μεγάλος, μέγας, δεν είναι αυτός που κατεξουσιάζει, αλλά αυτός που κάνει τον άλλο που είναι δίπλα του να νιώθει μεγάλος και σημαντικός. Εξουσία δεν είναι να ελέγχω τον άλλον, αλλά ικανότητα να διακονώ και να θεραπεύω τον άλλον. Αυτό δεν είναι σημαντικό? Αυτά όμως δεν μπορούν να τα αποκαλυφθούν, να τα ζήσει κανείς ή να τα αποδείξει αν δεν περάσει μέσα από την οδό του Σταυρού. Γι' αυτό δεν υπάρχει το κατηγόρημα αυτό, το ηθικό καλός και κακός, και ο καλός άνθρωπος δεν πρέπει να υποφέρει και ο κακός πρέπει να υποφέρει. Αυτά τώρα είναι ηθικιστικά πράγματα, είναι ψυχολογικά σχήματα. Για μας καλός δεν είναι αυτός που είναι καλό ανθρωπάκι, που δεν κάνει καλά πράγματα, δεν κάνει αμαρτίες. Καλός είναι αυτός που έχει ζωή, που του αποκαλύφθηκε η ζωή μέσα από το Σταυρό, και αυτός που έχει μέσα από αυτή τη ζωή την αποκάλυψη της αγάπης και της χαράς. Ναι. Συμφωνείτε? Πραγματικά, όχι απλά συμφωνώ, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, διότι αυτή και η έννοια του καλού και του κακού, με την έννοια της ηθικής, είναι μια προτεστάντικη έννοια, ο καλός και ο κακός. Όχι ότι δεν υπάρχει καλό και κακό σήμερα, διότι αν δεν υπήρχε καλό και κακό, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν οι κοινωνίες. Αλλά αυτό το καθηκοντολόγιο, έτσι είναι ο καλός, έτσι είναι ο κακός, το οποίο έγινε και δυστυχώς κουλτούρα και της Εκκλησίας μας επί σειρά ετών, απόθεσε πολύ κόσμο και έδωσε μια διαστρεβλωμένη τελικά εντύπωση στον κόσμο για το τι είναι ο Χριστός. Πέστε μου κάτι άλλο τώρα. Δεν σας κάνει εντύπωση κάτι άλλο, ναι, μια και το λέτε αυτό? Ναι. Ότι ο μαθητής προδίδει και η πόρνη μετανοεί. Βεβαίως. Δεν σας κάνει εντύπωση που ο μαθητής προδίδει και ο ληστής μπαίνει στον παράδεισο πρώτος? Αυτό θα σας ρωτούσα, για αυτή την ανατροπή που λέτε, για το, όχι μόνο και για την ιστορία του ληστή και για την ιστορία του Ιούδα. Τι κατά την άποψή σας ο Ιούδας δείχνει με την πράξη του, με την προδοσία και τον απαγχωνισμό του, αλλά και για την ιστορία του Πόντιου Πιλάτου, ο οποίος νύπτει τα σχήρας του σήμερα? Κοιτάξτε, ο καημένος ο Ιούδας δεν είναι πρόδωσε, έτσι. Εμείς δεν προδίδουμε τον Χριστό? Όταν προδώνουμε τον αδελφό μας, δεν προδίδουμε τον Χριστό? Αλλά ποιο είναι η ιστορία του ληστού, του Ιούδα? Δεν κατάλαβε τον διδάσκαλο, δεν κατάλαβε την αγάπη, δεν κατάλαβε ότι είχε τη ζωή και έψαχνε τη ζωή στα αργύρια, στα πράγματα και είχε στο πρόσωπο του Χριστού. Η ουσία της αμαρτίας, ξέρετε, είναι αυτή. Αρνούμεθα το πρόσωπο, αντικειμενοποιούμε τη ζωή και λατρεύουμε τα πράγματα και θέλουμε μέσα από τον πλούτο των πραγμάτων να νιώθουμε ισχυροί. Αλλά τέλος πάντων, τέτοιοι είμαστε. Πάλι δεν μας απορρίπτει ο Χριστός. Το πρόβλημα κυρίως του Ιούδα δεν ήταν η προδοσία, ήταν η άρνηση μετανοίας. Μεταμελήθη, δεν μετενόησε. Άλλο μεταμελούμε και άλλο μετανοώ. Η μεταμέλεια έχει στοιχεία εγωιστικά. Γιατί έχει στοιχεία εγωιστικά? Στενοχωριέμαι για το λάθος που έκανα. Λυπούμε που δεν είμαι τόσο καλός άνθρωπος, προσβάλλεται η αξιοπρέπειά μου, νιώθω έναν πληγωμένο εγωισμό, κλείνομαι στον εαυτό μου, κλαίγομαι για τις αμαρτίες μου, αντί να μετανοήσω, να παραδεχθώ το λάθος μου, να βγω από τον εαυτό μου και να το καταθέσω στην αγάπη του Χριστού και να μετανοήσω, να αλλάξω μυαλά, να αλλάξω τρόπο σκέψεως, να βγω από τον εαυτό μου και να πάω στον άλλο, να πάω στο Χριστό. Επομένως, το πρόβλημα του Ιούδα δεν ήταν τόσο η προδοσία του, όσο το ότι δεν μετενόησε, αλλά απλώς μεταμελήθη. Ο απαγχωνισμός του, τι σηματοδοτεί, διότι είναι απόδειξη του εγωισμού του. Είναι το εγωισμό του. Το ακούω πολλές φορές στους ανθρώπους, ξέρετε, λένε, έκανα κάτι μεγάλη αμαρτία. Ούτε εγώ συγχωρώ τον εαυτό μου. Αυτό είναι εγωισμός. Γιατί προσβλήθηκε εγώ η εικόνα μας. Είναι χάλια είμαστε. Αλλά τέτοια είμαστε. Όμως δεν είναι η για μας.
η σωτηρία μας. Δεν είναι αυτός μας, είναι ο Χριστός, γι' αυτό σταυρώθηκε. Όταν εγώ απογοητεύομαι, γιατί η μεγαλύτερη αμαρτία, ξέρετε, είναι απελπισία και απόγνωση. Τι σημαίνει? Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι αυτή, γιατί κατασυκοφαντώ τον Χριστό. Σαν να του λέω, η θυσία σου δεν είναι αρκετή να με συγχωρέσει. Το τίμιο αίμα σου, τζάπα το έχησες. Δεν μπορεί να ξεπίνει τις αμαρτίες μου. Είναι δυνατόν ο Θεός που κατέβηκε στον Άδη να μην κατέβει στο προσωπικό μας Άδη να μας συγχωρέσει? Δεν είναι τίποτα οι αμαρτίες μας μπροστά στην αγάπη του Θεού. Είναι όπως ο σπινθήρας μπροστά στο πέλαγος, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Επομένως, ξέρετε, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι αυτή η αμετανοησία, η οποία υπάρχει λόγω της απελπισίας, λόγω του πληγωμένου εγωισμού μας. Και έτσι προσβάλλουμε και σταυρώνουμε τον Χριστό. Δεν το σταυρώνουμε τόσο με τις αμαρτίες μας, ή αν θέλετε μόνο με τις αμαρτίες μας, αλλά με τον εγωισμό μας, τον πληγωμένο, που δεν πάμε να μετανοήσουμε και να εμπιστευτούμε την αγάπη του. Μάλιστα. Ο Πόντιος Πιλάτος με τον ύπτη τα σχήρας του. Κοιτάξτε, είναι ένας άνθρωπος που δεν θέλει να πάρει ευθύνη και να αποφασίσει για τη ζωή του, και νομίζω είναι τραγικό αυτό. Και το μεγάλο μας αμάρτημά μας είναι ότι δεν θέλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη της ζωής μας και να πάρουμε αποφάσεις. Βλέπουμε το πρόβλημα, αλλά δεν θέλουμε να αναλάβουμε τη ζωή μας. Και αυτό είναι τραγικό, γιατί όπως λέει ο κύριος, όφιλες να είσαι κρύος ή ζεστός. Αυτή η χλιαρότητα του να είμαι ανενεργός, χωρίς να συμμετέχω στη ζωή, να αναλαμβάνω την ευθύνη μου, είναι πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων, και αυτόν ήθελε να αγκαλιάσει ο Χριστός και τον καθένα μας. Και ο Πόντιος Πιλάτος μπορεί να μετανοήσει, και ο Ιούδας μπορεί να μετανοήσει, ενώ βρεθεί στην κατάσταση του Ιούδα και προδώσει, και εφόσον ο άλλος μένει μέσα στην ανευθυνότητά του, όμως να μην σκύβουμε το κεφάλι, να είμαστε ψηλά. Παίρνουμε δύσκολες καταστάσεις με τα θέματα της υγείας, ψηλά το κεφάλι. Ξέρει ο Χριστός, υπάρχει ένας μυστικός λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά. Θα μιλάει ο Θεός μέσα από όλα τα πράγματα. Και μέσα και από τους καινούς ναούς μιλά ο Χριστός, τα πάντα. Η καρδιά μας μόνο να είναι ζωντανή, να μην λειτουργούμε συγκρουσιακά, να αγαπούμε τον Χριστό, και εξαιτίας του ότι αγαπούμε τον Χριστό μπορούμε και αγαπούμε και κάθε άνθρωπο, όχι μόνο ο δικό μας, ακόμα και τον εχθρό μας. Ναι. Αυτό είναι η ανάστασή μας. Και επειδή είπατε για κλειστούς ναούς, ήθελα να σας το ρωτήσω και αυτό. Σήμερα, έτσι, συγγνώμη που θα κάνω την ερώτηση, αλλά την σκέφτηκα και εγώ ο ίδιος. Σήμερα Μεγάλη Πέμπτη όλοι θα ήμασταν στις εκκλησίες, και εκεί όταν θα γινόταν η έξοδος του ιερέα με το σταυρό, λίγο πριν από το σήμερο κρεμάται επί ξύλου, θα έσβηναν τα φώτα, θα υπήρχε ένας βουβός πόνος και μια βουβή σιωπή, και θα ζούσαμε όπως θα ζούσαμε στην αναπαράσταση αυτή. Πώς μπορούμε να τη ζήσουμε τη μέρα σήμερα στον καναπέ του σπιτιού μας? Συγγνώμη που κάνω, δεν είναι καθηκοντολόγιο αυτό που θα υποδείξετε, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή που θα είμαι στο σπίτι μου, θα πρέπει να σηκωθώ εκείνη την ώρα στο σήμερο κρεμάται επί ξύλου? Θα είμαι ξαπλωμένος, θα κάθομαι στην πολυθρόνα μου, θα έχω και το διαδίκτυο δίπλα μου και θα επικοινωνώ με το φίλο μου? Τελικά τι γίνεται εδώ πέρα? Κοιτάξτε, ναι, θέλω την άποψή σας. Αυτά τα πράγματα, τα μυστήρια, δεν τα ζούμε συναισθηματικά ούτε ψυχολογικά. Τα ζούμε με πνεύματι Αγίο. Και ο Κύριος, ο χώρος των συνάντησης με τον Κύριο μας, είναι ο χώρος της καρδιάς μας, της πνευματικής μας καρδιάς. Όταν υπάρχει συνέστηση, όταν υπάρχει ησυχία, όταν υπάρχει προσευχή, όταν υπάρχει ταπείνωση και μετάνοια, ήδη η καρδιά μας γίνεται Αγία Τράπεζα. Γίνεται η χώρα του Αχωρήτου. Γίνεται ο ναός μας. Και δεχόμαστε αποκαλύψεις του Θεού. Δεν είναι εξωτερικό γεγονός. Επέτρεψε ο Θεός για κάποιο λόγο να είναι ναή έτσι κλειστή. Μήπως όμως κλείνοντας η ναή ανοίξει με τη χάρη του Θεού εξαιτίας των εξαιρετικών καταστάσεων, να ανοίξει ο ναός της καρδιάς μας και μέσα στη σιωπή να γίνονται μυστικές συναντήσεις της καρδιάς μας με τον Θεό. Δηλαδή κλείνει ένας ναός, το κάθε σπίτι μπορεί να γίνει ναός, να γίνει η πομπή του Σταυρού, η καρδιά μας να γίνει η Αγία Τράπεζα, και να ζήσουμε με τέτοιο τρόπο τον Χριστό που δεν φανταζόμασταν. Και έτσι να γίνει φωτιά η καρδιά μας προσευχητική ενώπιον του Θεού, να κάνει καλό ο Θεός σε όλο τον κόσμο. Να δώσει όλη αυτή την παρηγοριά και τις αποκαλύψεις του Θεού μέσα από αυτόν τον πόνο, να μας αποκαλυφθεί το φως του Χριστού. Και ξέρετε, είπαμε στην αρχή πως με ρωτήσατε, είναι δυνατόν να αποκαλύπτεται ο Θεός ο καλός πάνω στο σταυρό? Λοιπόν, και σας είπα ότι ταύτα έδι παθήν τον Χριστό και εισελθεί στη δόξα του. Με το σταυρό
γίνεται η δυνατότητα να αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού. Λοιπόν, μέσα από το σταυρό που ζούμε όλοι, τις δοκιμασίες αυτή, μέσα από το σταυρό που είναι κλειστή να ή αν θέλετε και δεν μας δίνει αυτή η δυνατότητα, είναι ο καλύτερος τρόπος να ζήσουμε αυτό το γεγονός της σταυρώσεως και να καταλάβουμε ότι μέσα από αυτό το σταυρό της στέρησης θα μας αποκαλυφθεί με μυστικό τρόπο, αν θέλουμε, και αγιοπνευματικό, η αποκάλυψη της δόξας του Θεού και θα γευτούμε μια διαφορετική ανάσταση, μια πραγματική ανάσταση που δεν περιμέναμε. Γιατί ο Θεός μας εκπλήσει. Εκεί που δεν το περιμένουμε, μας αποκαλύπτεται. Και με τον τρόπο που δεν φανταζόμαστε, μας αποκαλύπτεται. Μπορεί να μην μας αποκαλυπτόταν σε ανοιχτούς ναούς, μπορεί να μας αποκαλυφθεί σε κλειστούς ναούς, όταν έχουμε ταπείνωση και αγάπη και πόθη και το Χριστό και μετάνοια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα Βαρνάβα. Καλή ανάσταση. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή ανάσταση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.